παιδιά είναι εδώ μαζί μας, δίπλα μας. Όλοι ψάχνανε τον Γιάννη Αντιτοκούμπο. Έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Μαρίνα της Λεμεσού και ήμασταν από το πρώτο λεπτό εκεί με την κάμερά μας. Είχαμε την πληροφορία. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πήγαμε, τον βρήκαμε Χριστιάνα. Δυσκολευτήκαμε λίγο γιατί είχε πολύ μεγάλη ομάδα ασφαλείας. Αλλά μπήκαμε στο εστιατόριο και έχουμε κατεγράψει σε πλάνα αποκλειστικά, γιατί ήμασταν και οι μοναδικοί, την ώρα που ήταν στο εστιατόριο, την έξοδό του, τη βόλτα που έκανε ολόκληρη, έχω να σου πω, στην Μαρίνα της Λεμεσού. Και έχουμε και πληροφορίες. Πόσα άτομα ήταν, ποιοι ήταν, τι φάγανε. Τι έφαγε ο άνθρωπος, τι ήπιανε, πόσα πλήρωσε. Πόσα πλήρωσε, το μπουρμπουάρ που άφησε. Ναι. Άμα ήταν φιλικός, τι λέξεις, τις τρεις μόνες λέξεις που είπε όταν βγήκε. Γιατί έχω να σου πω ότι είχαμε και ένα μικρό περιορισμό, γιατί μας καταλάβανε. Ναι. Προσπάθησαν να περιορίσουν τα άτομα και τους θαυμαστές. Λοιπόν, Καρνάκη, σε διακόπτω. Κάποια στιγμή έβλεπα τα πλάνα προηγουμένως, μου τα έδειχνε ο Χάρης. Και σε βλέπω που πας να μπεις μέσα στην ομάδα. Και λέω στον Χάρη, κοίτα τον Καρνάκη που θα πάει να μπει μέσα στην ομάδα και που να περπατάει αμέριμνος μαζί τους. Συζητήσαμε λίγο με αυτή την ομάδα. Ναι. Καλά. Ως ένα σημείο καλά. Είχαμε μια διαφωνία, καταλαβαίνεις, ναι. Αλλά τα βρήκαμε. Είναι πολύ καλά παιδιά. Ήταν και Κύπροι μέσα στην ομάδα, πάρα πολύ ευγενικοί. Συζήτησε και με ανθρώπους που ήταν μέσα στο εστιατόριο. Όποιος πελάτης έμπαινε, το σταμάταγα, Χριστιάνα, απ' έξω και τον ρώτησα. Και του έλεγε ο Καρνάκης, βγάλε μια φωτογραφία όταν μπεις μέσα. Τα λες όλα. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα και πληροφορίες. Πάμε να το δούμε όλα μαζεμένα και νομίζω έχουμε να ζητήσουμε πολλά. Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην Κύπρο μαζί με τα αδέρφια του αλλά και παίκτες του NBA για διακοπές και διασκέδαση. Οι κινήσεις του ήταν μέχρι χθες υπό άκρα μυστικότητα. Ο σο του γίνει αντιληπτός από την κάμερα του Α και της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε σε εστιατόριο της Μαρίνας Λεμεσού και αυτή τη στιγμή τα αδέρφια Αντετοκούμπο διπνούν σε ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης. Ο Γιάννης άφησε για λίγο το χλειδάτο ξενοδοχείο του και βρέθηκε σε ακριβό εστιατόριο της πόλης σε μια πριβέ κράτηση με τους παρευρισκόμενους να μην πιστεύουν στα μάτια του. Ο ίδιος ήταν πολύ φιλικός ενώ απόλαυσε το φρέσκο ψάρι του εστιατορίου με τα αδέρφια του και με τους άνδρες ασφαλείας να μην αφήνουν να πλησιάσει κανένα στο μέρος που ήταν. When I was just a kid, I would dream I was bigger. Δύο ώρες μετά την έλευσή του, έφυγε κάνοντας μια μικρή βόλτα στη μαρίνα της πόλης. Η κάμερα του Α κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα από το δείπνο του στάρ του NBA, αλλά και τον περίπατο που έκανε στη συνέχεια. Ο ίδιος αρκέστηκε μόνο σε τρεις λέξεις κατά την αποχώρησή του. Όσο για το μενού που σερβιρίστηκε, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, ταρτάρ τόνου, γαρίδες, καλαμάρι, σφυρίδα, ψάρι βλάχος. Το φαγητό του συνοδεύτηκε με ακριβό γαλλικό κρασί, ενώ για επιδόρπιο επέλεξε μπακλαβά με παγωτό μαστίχα. Η κράτηση του NBA Star ήταν πριβέ, ενώ η ώρα προσέλευσής του ήταν λίγο μετά τις 8. Έφυγε στις 10.30, ενώ στην κράτησή του ήταν 60 άτομα, περιλαμβανομένων της οικογένειάς του, παίκτες του NBA και φίλων του, ενώ 10 άτομα ήταν προσωπικό ασφαλείας. Οι φωτογραφίες απαγορευόντουσαν, παρά μόνο μία που ήταν με τους υπαλλήλους του εστιατορίου. Ο λογαριασμός, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασε τα 6.000 ευρώ, ενώ το μπουρμπουάρ ήταν κοντά στα 1.000 ευρώ. Ο Γιάννης, από ό,τι φαίνεται, μαγεύτηκε από το νησί μας, με τον ίδιο να αποχωρεί σήμερα από το αεροδρόμιο της Λάρνακας.